με κάποτε στην ίσον την Αγία. Η εργατιά τα μα με τη σνοπαρία. Κορούνες πέταχτες, ολοδροσιάν και χάρι. Κι άντρες που με φύσαν στο έρωτα τη ζάλη. Άλλοι κοντράρουν κι άλλοι ποσάρουν. Τούτοι χρωστούν πολλά, μα δε βαστούσι. Κάποιοι ληστεύουν κι άλλοι δουλεύουν πάνω στα καρκούνα. Όλοι χορεύουν. Είμαστε όλοι σαν καραόλοι μες στο καβούκι μας βαθιά χωσμένοι. Κι άμα νυμπρέσει κι ο ήλιος παίξει βούρος αρκευκούμε κι όποιος αντέξει. Βούρος αρκευκούμε κι όποιος αντέξει. Κούρος αρκευκούμε κι όποιος αντέξει. Χέρια ψηλά κι όλα τα χέρια ψηλά κι όλα τα φτάνω. Έλα να πάμε απ' την αγάπη πιο πάνω. Σαρία μου, μια κυρία τα χέρια σου ψηλά μου, ισιώνεις λίγο τα πτυχία μου. Οκ, μαμ. Θα πάτε απόψε στη συναυλία του Χατζηγιάννη. Αχ ναι, κύριε Άφρο, καλά. Είναι θεός ο Μιχάλης. Και εμένα μου αρέσει αυτός ο τραγουδιστής. Είναι πολύ ποιοτικά τα τραγούδια του. Όχι σαν κάτι λαϊκά τραγούδια που ακούει π.χ. ο Χαρίτος. Πάντως, τα εισιτήρια για τον Χατζηγιάννη είναι ο Χριστάκης που μας τα χαρίσει. Δεν μιλάς σοβαρά, Σάβια. Εκαταδέχτηκες να πάρεις εισιτήρια από το γιο του άξιστου του γείτονα μας, θα τα πάρεις αμέσως πίσω. Έλεος ρε μαμά, οι άλλες είναι έτοιμες να κάνουν τον γύρο της Κύπρου γονατιστές μάλιστα για να εξασφαλίσουν έναν εισιτήριο του Χατζηγιάννη. Κι εγώ που τα έχω να τα πάρω πίσω. Αυτό είναι αλήθεια, γίνεται πόλεμος εκεί έξω. Θα σου πω μια κουβέντα, μία φορά και δεν θα την ξαναπώ. Η Σάβια Νεοκλέους, η κόρη της Άφρος Νεοκλέους, της Νεοκλέους Developing Company, δεν δέχομαι να πάρει έναν παιδί που γεννήθηκε μέσα στα μαερκά. Το κατάλαβες? Γιατί μαμά, τι πειράζει, κι εγώ γεννήθηκα μες στο διπλοκάμπι. Ποιος σου είπε έτσι πράγμα, αγάπη? Ότι γεννήθηκα μες στο διπλοκάμπι, νο. Είπε μου το ο παπάς. Δεν εννοούσε αυτό ο παπάς. Νοούσε ότι με πήρε με το διπλοκάμπι, νο, αλλά σε γέννησε σε κλινική. Μαμά μου, υποσχεθήκαμε εμείς οι δύο να μην λέμε ποτέ ψέματα η μία στην άλλη. Γιατί προσπαθείς να μου κρύψεις τώρα ότι γεννήθηκαμε στο διπλοκάμπινο? Αν θέλετε τη γνώμη μου, δεν είναι κακό που γεννήσατε μέσα στο διπλοκάμπινο. Εμένα μου αρέσουν πολύ οι extreme καταστάσεις. Έτσι πάντη, αθέτησες το λόγο σου. Και εγώ θα σε πατήσω μες στο λαιμό. Ακόφκουμε τις μερίδες πιο μίτσες, περκυφκούμε κι εμείς. Οράζουμε, πουλούμε, γοράζουμε, πουλούμε και πακίναμε στην πουκατέ μας μυρίσκησε. Γεια σου, κύριε Γιώργο. Ω, καλώς την Αντζελοκάμωτη. Κύριε Γιώργο, ήρθα γιατί θέλω να σου πω κάτι πολύ σοβαρό. Να μου πεις μόνο. Δεν μπορούμε να πάμε στην Πάφο μαζί, είναι αδύνατο. Ω, Εύα μου, με πληγώνει να χαρείς. Έκλεισα και ο ξενοδοχείο, πας στο τζίμα, τα ευλογή να πάμε για μένα να ξαπλώσουμε, να ξεκουραστούμε. Α, sorry που σου χάνω τα σχέδιά σου, αλλά γίνεται. Σόζος. Ο Σόζος. Ο Σόζος το κάθαρο. Ο Σόζος. Αν πάμε μαζί, αν έρθει να σου κάνει μεγάλο κακό. Ας τολμήσει. Θα τον πατήσω χαμίσα τον καράουλο να τον λιώσω και να κάνει κρας κρας. Άντε κύριε Γιώργο, σε παρακαλώ. Θέλω φασαρίε. Εύα μου, εσέ μου εμπιστοσύ. Σου λένε να μου κάνει τσάνε. Ήμουν έξω κύριε Γιώργο και εμπήκα τώρα. Α, εσύ είναι έξω και εμπήκα. Εγώ είδα σε πω αυκένε και ευκείες ποτέ. Όχι, ευκήκα, ευκήκα και εμπήκα τώρα, αλλά είδα σας που μιλούσετε και είπα να βάθουμε να ξαναυκώ. Το λοιπόν, να ξαναυκείς και να μένει ξαναμείς. Άκουσες, έξω! Κύριε Χριστόβουλε, εγώ εσείς κάμον το σιδερό για εσείς αυλιάν του Χατζηγιάννη. Όχι δε Σαββάκη μου ρε, τα δυο τελευταία που είχα εδώ κατά του ανιψιού σου Χριστάκη. Τα ευνοημίνα και ήθελα να πω γιατί να πάει Τζούλια. Αχ, τούτη Τζούλια ρε Σαββάκη, έκαμε σε ένα σε τραβού πίσω σαν το τσουρούι. Ναι ωρα λέει, σε κάνει με ένα τραβού πίσω σαν το τσουρούι. Με όπου είναι τραβού πίσω, έτσι γίνει. Ένα που θέλει να πάει στη συναυλία καλό. Ήθελα να πάω, κύριε Χριστόβουλε, ήθελα να πω γιατί δεν είναι μόνη της. Αν εθωρείς για μένα, γιατί άμα είναι μόνη της, να νιώθει έτσι μια κατάθλιψη νύχτα, ένα από αυτό, να αντιπρέσω. Αντιπρέσω. Αντιπρέσω.
Πάκο, σκέφτηκα να μου να κάνω ένα μπόνι στο γήπεδο μου τραβάω ο Γιάννης. Δεν μπορείς σκέφτει και ρε Σαβάκη. Δεν σκέφτηκα να αντιβά αστυνομικό σου. Αστυνομικό? Ναι. Το αστυνομικό ψήκαμε να αντιβά αστυνομικό και έχω γίνει το ύφος το αστυρόν, το βουλοσυρόν, το ύφος του έτσι. Θα πάω στην κερκία να τσακάρω και να φωτοβολία, να κρατούν τίποτε χούλινγκ από τούτα από αυτά. Σε απαγορεύουν τα πράγματα στα αυτά. Ούλα ξέρεις τα θωρώ ρε Σαβάκη μου ρε. Ε, ούλα καλό, όσο ότι είμαι μπελός, ας το πως παίζω μπελό. Παίζω μπελό και μπελό. Αμαν, ούλα μου, εγώ έφυγα, πάω αμπά και καστρά είμαι ο θείος μου. Εντάξει, έφυγα εγώ. Μισό λεπτό ρε κοπέλη, μισό λεπτό. Να σου πω μια κουβέντα και να την μεταφέρεις στους θείους σου. Με έγκανες τον κόβο, δώστε από να οξιάσω, δεν μου ακούει το πράγμα. Ναι, κύριε, σώσε μου, επιβεβαιώνω το και είναι ξεχασιάρι. Αιώνα του την πω και είμαι σίγουρος ότι να το θυμηθεί. Το λοιπόν, να πεις στους θείους σου ότι αν επιμένει να πάει στην Πάφο με την Εύαν, ως την Πέτρα του Ρωμιού είναι να φτάσει. Παρακάτω δεν θα πάει. Γιατί ως την Πέτρα του Ρωμιού? Γιατί έχει ωραία θέα, γιάμε, έτσι. Για να διαλέξει τόπο για τον τάφο του. Βγαίνε. Μα κόσμο, για σου θα βάλει μια σου. Να πώς συνέβηκε και μου, έγινε τίποτα στη δουλειά και τηλεφωνάς μας το αρώνα. Όχι, μάστρε, η δουλειά μια χαρά, με τη διασκέδαση μου έχουμε προβλήμα. Ένα κατάλαβα, ρε χαρίς. Εδώ, η κόρη σου, η Σάβια. Θα έρθει μαζί μου στη Λέμεσο για τη συναυλία του σύντροφου του Παγκοσταντίνου. Ήντανο και θα έρθει, ήντανο, η Σάβια πετάσεις και αφήσα τη διάτηση πάνω η Ρούθκη. Να πάει στη συναυλία του Χατζιάννη στη Λευκοσία. Α, κατάλαβα. Κανένας ακροδεξιός τούτος. Όχι, από ό,τι λαλό είναι και ασχόδε με κομμάτα τούτος. Όχι, επειδή αν είναι κανένας ακροδεξιός, να σκόψω από ό,τι και να μην πάει πού. Όχι, είναι έτσι τσαμάστρε. Αλλά σου πω, που την άλλη άρεσε μου πολλά. Ρε, χαρή το μανέ, πελάνεις, για άρεσε σου για λυπάση. Εφάει γκόλ ο Χριστάκης του απίτουρου του αλουμινιού. Δεν τέλος την εφάει που την επανορθωτική. Όχι, έβαλε ένα αυτόν γκόλ, μάστρε. Εξήγα μου, ρε, χαρίτο. Μάστρε, τούτος επίεντζε πια δυο εισιτήρια για τη συναυλία του Χατζηγιάννη. Μάλιστα. Και του άρχασε να πάει μαζί με η Σάβια. Η Σάβια ήρθε και ζήτησε του τα δυο εισιτήρια για να πάει στη συναυλία μαζί με την Τζούλια. Καλά να πάθει, να μάθει ότι το έξυπνο που λύνει από τη μούτη μοιάνεται και να με χώνει τη μουτού αν του γαμέ που δεν πρέπει. Συμφωνώ μάστρε, αλλά έλα σου πω τώρα έμεινα με δυο εισιτήρια της συναυλίας του συντρόφου Παγκοσταντίνου στο χέρι. Μην τα μαραζόμεις, θα πάμε οι δυο μας. Μα σοβαρομιλάτε μαστρε, θα πάμε μαζί στη συναυλία. Βεβαίως και θα πάμε μαζί στη συναυλία του συντρόφου του Παπα Κωνσταντίνου. Αν είστε και ο σύντροφος ο Χριστόφιας εκεί στη συναυλία, να πάμε να κάτσουμε για μένα δίπλα του, να κόψουμε και καμιά κουβέντα να το συζητήσουμε. Μα συζητήσεις για ο Κυπριακό. Όχι ρε Χαρίτο, αν έχει καμιά εργολαβία μέσα στην κυβέρνηση να μας τη δώσει εμάς, να μας έχει υπόψη του. Σύλλο πουλάσσι να με το φάσεβα. Και ο σώσος είναι ένα σύλλος πουλάσσι, αυτό είναι τίποτα. Δεν θα κάνει. Α, ναι. Και τα μπελοπούλια που σε βάλει προχτές για να σε μπερτέψει, α, και τσιριπίλε. Έκανα να φοηθούμε τα μπελοπούλια και τσιριπίλες τώρα. Αδιέ, κατήσεις σου και μαύρη τύχη σου. Που ποιο ρε. Που το σώζω η βρόνια στο περιπτέρο. Ο σώζω στο περιπτέρο, δεν που θέλει στο περιπτέρο ο σώζω. Άι στο ήταν που θέλει, έβα μου. Δεν μας ενδιαφέρει σαβάκι τι θέλει. Άτι πήγαινε στο καλό. Πήγαινε στο καλό. Όχι, όχι, κύριε Γιώργο μου, σε παρακαλώ, αφήστε να μας μιλήσει. Α, σαβάκι πέμα, σαν να μου πει. Περιμένει, περιμένει, να θυμηθώ διότι... Α, λαλί μου, που να πιένει σπάφο και αν είσαι στην πέτρα του Ρωμιού, σταματήσει. Γιατί να σταματήσω στην πέτρα του Ρωμιού, βρέ. Να κάνω αφρόλουτρο. Διότι είναι να σε θάψει για μένα, που είσαι ωραία θέα. Γεια σου κύριε Γιώργο μου, που σου είπα, ο άνθρωπος είναι μπελός. Δεν φάται ο Γιώργος ο καράολος. Ούτε μπελούς, ούτε αρκόμπελους. Α, κύριε Γιώργο μου, εγώ δεν πάω στην Πάφο μαζί σου, είναι αδύνατο. Και γιατί να πάω στην Πάφο, να, γιατί να πάω μαζί σου στην Πάφο. Για να καθυρώ το σώσο να πεταχτεί αξιφά μπροστά μου, όε. Ας εν καλά το γυνάτι σου, Εύα. Ας εν καλά το γυνάτι σου. Άτε, εγώ εφιά γιατί η Μόνικα είναι μόνη της, see you. Στο καλό. Διαμερώ στη βρύση και μία με ένα πότι. Κι αύριο σιάζει, ε. Σαβάκι. Ας σε πιω στα σέρκα μου να σε κάμω και ημά και να σε κάμω ρολό. Ρολό θα σε κάμω. Δεν μου φταίω εγώ τώρα, αδιά μου, με ψώσω να σου βοηθά την πέτρα του Ρωμιού. Θα σε κάμω να πάει στην πέτρα του Ρωμιού, να συνάει στον αφρό, ρε. Τον αφρό με το πουλιαστή, ρε. Με το πουλιαστή. Θεέ μου, δεν το πιστεύω ότι ένιωσα εγώ τόσον εξευτελισμό. Πάντη,
Να πάει τώρα στην κουζίνα να βρει το πιο κοφτερό μαχαίρι που έχουμε και να έρθει να μου το καρφώσει πισόπλατα για να ολοκληρώσει την προδοσία σου. Ποια προδοσία, ρε, αφρούλα μου, για το όνομα του Θεού, να με μπελάνει. Πε μου επιτέλου, ποια είναι τούτη προδοσία. Άνθρωπο που δεν κρατά τον όρκο του, για μένα δεν είναι άνθρωπο. Και εγώ, ο Παντελή, ο Νεοκλέο, ο μεγάλο developer, δεν κρατά τον όρκο του. Ορκίστηκες ότι ουδέποτε θα έλεγες σε κανέναν ότι εγώ γέννησα τη Σάβια μέσα στο διπλοκάμπινο και εσύ επί έτσι εμπούκωσες της το! Ως τραβάρες μου ρε φρούλα μου, για το όνομα του Θεού! Μα για τούτο μάνα μου τώρα που στενόρκεσαι σιγά το πράγμα που της αποκάλυψα δηλαδή! Αυτό που με ενοχλεί περισσότερο, ξέρεις ποιον είναι, ότι δεν συναισθάνεσαι το μέγεθος της προδοσίας που μου έκαμες. Άντε ρε φρούλα μου, για το όνομα του Θεού. Δηλαδή, εξήχασες την ανοίξα μου, τη Γιώργκολου μου που εμπογέννησε, έπιένε να συνάξει φιντού και πας στο γάρο και γέννησε πας στο γάρο. Δεν το πιστεύω ότι συγκρίνεις με εμένα με τη Γιώργκολου. Όχι, μάνα μου, δεν είναι θέμα σύγκρισης. Απλά θέλω να σου πω ότι τι σημασία έχει που εγέννησες και πώς εγέννησες. Σημασία έχει τι πλάσμα έκανες, τι κοράσαν έκανες. Και εσύ εφρόντισες να με μειώσεις μπροστά στο παιδί μου! Με μείωσα σε με τίποτα. Απλά εγώ ως αριστερός, έτσι με δίδαξε και ο σύντροφος ο Χριστόφιας, είπα την αλήθεια. Μη μου ανακατώνεις το Χριστόφια μες στα οικογενειακά μας. Αν αμέσως ανακατώνω το Χριστόφια μες στα οικογενειακά μας. Αν να θέλεις τίποτε όμως, πού με πέμπεις να πάω, στο σύντροφο. Πάντησα να σε ευκάλες πολύ γλώσσα τελευταία. Αλήθεια, άφρο μου. Δεν το πρόσεξα. Άρε φίλοι, πραγματικά λυπηθήκα πάρα πολλά. Μα ποιον? Τον κύριο Γιώργο. Επία τώρα από εκεί στο Μαϊρκό να του πω ότι θα πάει μαζί στην Πάφο και στενοχωρήθηκε πάρα πολύ άνθρωπος. Αλλά λέω να αρχίσει να κλαίει. Εύα, η μοιραία γυναίκα που κάνει τους άντρες να κλαίσουν για το χατήρι της. Ατερεμονικά, βαρέ τα πελάρες ρε. Όχι, αλήθεια, αλήθεια. Λυπηθήκα τον πάρα πολλά. Θα σου πω κάτι όμως, Ρεμονίκα. Πιστεύω ότι το καλύτερο είναι να κλάψει τώρα ο κύριος Γιώργος παρά να τον κλάψουν εμείς ύστερα. Θέλεις να πεις ότι ο Σόζος μπορεί να τον παίξει, δηλαδή. Καλό. Τον περνάω άνθρωπος, ρε. Εντάξει, 400. Καλά, έκαμε και έκαμε πίσω, φιλενάδα. Συμφωνείς. Ναι, ρε, αγάπη. Γιατί αν παίξει τον κύριο Γιώργο ο Σόζος, ποιος gentleman θα μας δανείζει λεφτά όποτε έχουμε ανάγκη. Α, όχι, σε παρακαλώ. Και τα 1500 ευρώ που μου δάνεισε ο κύριος Γιώργος, επέστρεψα του τα πίσω. Πότε? Ας εξηγήσω. Εάν πιέναμε μαζί στην Πάφο με τον κύριο Γιώργο, δεν θα ήθελε 1500 ευρώ για τα έξοδα μας, τα ξενοδοχεία, τα περνούες μας, οι πίσσες μου, οι παφητίτσες. Ναι, θα πάμε. Άρα ο κύριος Γιώργος εγλίτωσε και τα 1500 ευρώ. Έτσι κι εγώ εξοφλήσω. Φιλενάδα, όχι παραδέχτηκα, είσαι απέχτη. Γεια σας. Γεια σας. Θέλουμε ένα special look, γιατί απόψε θα πάμε στη συναυλία του Χατζηγιάννη. Wow, ζηλεύκο ρε φιλενάδες! Εγώ πάντως απόψε θα εμφανιστώ σε ρόλο νοσοκόμας. Γιατί? Γιατί η Σάβια θα λιποθυμάει 3 φορές σε κάθε τραγούδι του Μιχάλη και εγώ θα πρέπει να φέρνω νερό για να συνέρχεται. Ρε Τζουλιά, με περιπέζεις. Αχ, τότε που ήμουν ερωτευμένη με τον Νίκο, εβάζαμε Χατζηγιάννη μες στο διαμέρισμα του και ακούαμε. Ήταν μαγεία. Ξέρεις το διαμέρισμα του Παναγιώτη που ήταν. Άι ρε, στο διαμέρισμα του Φάνου. Ναι, δεν αποκλείεται. Βλέπω είσαι πολλά σταθερή στη σχέση σου, Μόνικα. Ναι, είναι ερωτευμένη μόνο με έναν. Κάθε φορά. Κορισούλα, σαν να και είδα και είναι η τσατώσαν την κομμότρια να κλωθορίζεται μες στο μαϊρκό, κορί. Αχ, είδες κατάσταση, είδες πώς είναι η χαμπούλα. Ως του χορκάτη θάρρος, να μπει με τις πόινες μες στο κρεβάτι. Έχεις τίποτα με τους χορκάτες, κόρη? Όχι καλέ, ολόστοση. Α. Και πέ μου, τούτη να πούμε όπου διαρσενικό κολλά του. Κολλά του καλό, αλλά κάμνε το με τέχνη για να φαίνεται ότι είναι τζίνος πεις κολλά. Ωστε. Και να που θέλει η κόρη τούτη από τον μάστρο σου. Είναι τα που θέλει. Ριάγια. Να που ερώτευτηκε το για την αθλητική κόρη μου στα σάντο. Και πέ μου, τούτη λεγαμένη να πούμε κλώνεται για το αρφού μου. Είναι ούλους που τους κλώνεται. Ούλους, α. Καλό. Μα και το Χριστόδουλο. Εν ευκάλεις καρτολά, λούμε δες πως είναι χαμπούλα. Αμανούλα μου. Πάω. Πού πάεις? Η Μαγαρίτη σε εμάνα μου ελάλε να δει και τρόμπο το ψωμί σου, φάει και σου να σου μείνει. Παπαναγιά,
Α, Παναγία μου, έπιασε με το αλίμονο τώρα. Αμάθει τούτη στρίγκλα η παπαδήμα. Ότι εγώ γέννησε τη Σάβια μέσα στο διπλοκάμπινο, θα το διαρρεύσει σε όλα τα lifestyle περιοδικά και θα με κράξουν. Ρε αγαπούλα μου, για το όνομα του Θεού, αφρούλα μου. Είναι δυνατόν τα περιοδικά δεν έχουν άλλα θέματα να ασχολούνται. Και θα ασχοληθούν μαζί σου, αγάπη μου, που εμπογέννησε. Παντί δεν έχει ιδέα τι κουτσομπολιών πέφτει μέσα στην κοσμική λευκοσία. Περιμένουν όπως τους γήπες πάνω από το πτώμα μου να με κάνουν κομμαντούθια. Να μεν τους διάσει σημασία. Άι του τσαμένα βράζουν μέσα στο ζουμί τους. Έμπω η τζίλια τους. Να σου πω τι αποφάσισα. Θα πω να σταθώ μες στη μέση του δρόμου και θα πεις. Θα πεις του χαρί του να πάρει φόρα με το διπλοκάμπινο και να με τσιλίσει. Δεν ξέρω ιδέα. Άντε ρε αφρούλα μου για το όνομα του Θεού. Τι είναι τούτα τα πράγματα που λαλείς, αγάπη μου. Ορκίστο. Ορκίστο θα πει του χαρτού να με τσιλίζει με το διπλοκάμπινο. Αλλά τι λέω, αφού εσύ δεν κρατάς τους όρκους σου. Άμα τώρα που πες διπλοκάμπινο, να φρούλα μου, και χαρί το βασικά, να πάω απόψε μαζί του στη Λέμεσό, να. Τι θα πες να κάνεις στη Λέμεσό. Τραγουδά ο σύντροφος ο Βασίλης ο Παπακοσταντίνος και να πάμε να τον ακούσω. Μα εδώ η γυναίκα σου υποφέρει και εσύ θα σηκωθείς να πάει να χαριεντίζεσαι στη Λέμεσό. Άντε ρε αγάπη μου, να χαριεντίζουμε για το όνομα του. Είμαι τίποτα 18χρονο, όξα. Εδώ επειδή εγώ να σε κλείσει εισιτήρια ο Χαρίτος και κρίμα να με χάζει το έργο. Πάντι, τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Καταλώ. Έτσι και σηκώθηκε και πιες απόψε Λέμεσό, όταν επιστρέψεις να είσαι σίγουρος ότι θα έβρεις την πόρτα του υπνοδωματίου μας κλειδωμένη. Και εσύ βέβαια δεν θα κοιμηθείς στο κρεβάτι μας το διπλόν. Και πού είναι να κοιμηθεί. Στο διπλοκάμπινο. Βρέχαν τα κομμένη. Πόσες φορές σου είπα να με βλαστά τσάι όπως σε σπέρω. Μα τι θα κάνω άδειε. Τι θα κάνω άδειε. Αφού τόσο το τσάι μου είναι το σκιού σου, ενώ θα ψω να την μέτρα του νομιού. Αν έσω πω, έσω πω. Βρε χωρίς με την Εύα. Και μιλούν. Δεν ανάγκη να μπεις μέσα να μου κάνεις χαλάστρες. Ωε σαβάκι μου, ρε σαβάκι μου, να χαλάσεις το Σαββατοκυριακό του Αλάμ και τη Σέβα στον παράδεισο. Εσύ τον παράδεισο δεν το θεωρείς, διότι ειρωνεύκες τον κύρι σου. Εσύ κατευθείαν στην κόλαση, ρε. Πρώτον τραπέζι μπίστα, ρε. Μα εμπίστα, διώξα εμπίστα. Άντε ρε σαβάκι, αποκτήσαμε και χιούμορ τώρα. Άντε, σταματάει το χάι χουί και μην μου κάνε τους αχαϊρευτούς να μέσα, να πιάσεις το δουλειά. Αγώ σου πω, έρχομαι να είναι φρειάζομαι ως άλλο και αυτό με εμείς, α. Λόγια αλία και ζωή γλυκιά χρυστάκι. Οκ, λόγια αλία, άρα να σου πω γλύωρα. Γιώργο μου, 300 ευρώ για να πιάσω καινούριο κινητό. Γιατί το παλιό σου είναι από εσύ. Τίποτε δεν έχει. Τότε γιατί να πιάσεις καινούριο. Γιατί ακριβώς τίποτε δεν έχει. Θέλω καινούριο κινητό με touch screen και κάμερα 5 megapixel. Έτσι απλώς η sherry, πας στη μηχανή, θα σου το κόψω. Έτσι με την πάλι. Κατάλαβες. Δεν χαϊρεύτε. Να δρώσει ο κόλος σου πρώτα. Να την καιούσερι άντια. Ενώ τώρα ούτε το αυτήν του είναι δρόνι, εδε. Κάσε ρε εσύ. Είπες κάτι καλά που λέει ο Σαββάκη. Εντάξει Γιώργο μου, μην μου δω και τριαλιά. Άιστα να τα τρώεις τα Σαββατοκυριακά με τις κομμότρες στην Πάφο. Χριστάκη, μην με προκαλείς. Μην με προκαλείς Χριστάκη. Όχι, προκαλώ σε Γιώργο μου και μάθε ότι πόψε να πω δουλειά στους όσους στο Club Security και άμα θέλεις έλα να μέσα σε βάλω μέσα. Κατάλαβες, εγώ πόψε θα πάω. Έτσι τολμήσεις και πάει στους όσους. Αποκληρώνεσαι που λέω σου. Πιτή! Και πόξω δεν θα γράφω καράολος και γιος, θα γράφω καράολος σκέτο. Να ακούσες, καράολος σκέτο. Άντε ο Λαμ παρέταμε. Να μου ρε Χρήστα και βάλα σου ρε αυτή η μάνα μου. Άντε με ρε σου. Αντε. Ορίστε. Να μου πάνε το μπορογκέ Γιώργο. Έβαλαμε του νεύτη και να του βάλω κι άλλο. Επιτρέπετε, άντε ο Λαμ παρέταμε. Κομπελούθηκε άλλη σήμερα ρε. Να μας πω Γιώργο. Φάει ρε, δεν τα φάει. Έκανα όλους κύριε. Πάνε καραόλου ρε σαβάκι. Έρχονται, έρχονται. Θα πάνε πικρεσκάδο. Καπέλες, είδατε που έβαλα Χατζηγιάννη για ατμόσφαιρα. Να είσαι καλά, Εύα μου. Και είναι και τραγούδι για ερωτευμένους. Είσαι ερωτευμένη εσύ, Σάβια μου. Μάλλον θα αλλάξω την ερώτησή μου. Με ποιον είσαι ερωτευμένη. Αχ, δεν έχω ιδέα, Μόνικα. Αφήνω τα τσιφλού. Νομίζω έχει περισσότερο ενδιαφέρον. Γιατί κάτι ακούστηκε για σένα και το Χριστάκι. Όχι, είναι σου τίποτε σοβαρό. Εξάλλου ο Χριστάκης είναι πικαρισμένος μαζί μου γιατί έδωσε μου κάποια εισιτηρία για τον Χατζηγιάννη. Αλλά αντί να πάω μαζί του, να πάω με την Τζούλια. Α, ναι! Ναι! Α, λοιπόν, να σου δώσω μια συμβουλή, Σαβιά μου. Ο Χριστάκης δεν είναι για σένα. Είναι πολύ έτσι. Πολύ απομένος. Να σου πω, τώρα που το λες. Κάποιες φορές έτσι νομίζει πως κάποιος ένιξε, ενευριάζει με. Δεν κατάλαβα ρε παιδί μου, επειδή του πάνω του μοιάζει το Φραγκούλη. Παιδιά, μην μιλάτε για το Φραγκούλη, τώρα μιλάμε για το Χατζηγιάννη. Τζούλια, είσαι θεάρα. Αχ, μια θεάρα συνοβλία ενός Θεού. Μόνικα.
τι χτένισμα μου έκαμες. Αγάπη μου, αφού θα πάτε να ακούσετε το χέρια ψηλά, σου έκαμε ανάλογο χτένισμα. Το χέρος ψηλά. Χέρια ψηλά, κι όλα τα φτάνω, έλα να πάω. Τι κάνουμε, Χριστόδουλε μου. Καλά δες πως είχα μπούλα εσύ. Έτσι εγώ, κι εγώ μια χαρά δόξα σου, ο Άγιος Θεός. Τι, άρκεψε και προσαρμόζε στη ζωή της πρωτεύουσας. Ναι, άρκεψα. Και είδες ότι όλα είναι θέμα συνήθειας τελικά. Ναι, έχεις δίκιο μπας τούτο. Εγώ πεθυμώ δηλαδή και τον πολύ στήφο να μ' είπα μια και ήρθα να αντέξω. Για χατήρι δηλαδή το αρφού μου. Μα πρέπει να του έχεις πολύ αδυναμία του αρφού σου για να θέλει να μην είσαι μαζί του ακόμα και αν παντρευτείς. Ναι, έχω του η αλήθεια είναι, αλλά έτσι κόφτημαι τώρα να μην είσαι πιο μαζί του. Δηλαδή θέλω να πω αν έβρω κάποιον και παντρευτώ. Μπορώ να μείνω και στο δικό μου το σπίτι. Γιατί οι ώρες οι καλές, καλό να βρούμε να βρεις έναν καλό παιδί να ζήσετε μαζί, είναι ευτυχισμένοι. Εν και ξέρεις εσύ κανέναν καλό παιδί, εσύ που θωρείς πολύ κόσμο δηλαδή, δαμέ. Κοίταξε, αν ακούσω τίποτε να σε ειδοποιήσω. Μπράμα, είδα ένα όνειρο νεψές. Τι τα όνειρο. Ήμουν λαλή νύφη σε μια εκκλησιά. Έτσι σου και εσύ είχαμε λαλή. Κοίτα, σύμπτωση, παιδί μου, και εγώ εθόρουμε περίπου το ίδιο όνειρο. Είμαστε και δυο στην ίδια εκκλησιά. Εσύ δες πως είχαν πολλά ήσουν ντυμένοι νύφοι και εγώ ήμουν ο ψάρτης που σας επάντρευκε. Συγγνώμη ρε Χαρίτο ρε, δεν μπορούμε να πάμε στο βασίλειο του Μαγκοσταντίνου, έλαμε να κάνουμε. Ναι, μας το πέρας τρώμε πολλά να πάει. Ανωτέρα βία. Καταλάβεις ποια είναι η ανωτεραβία, το άλλο όνομα της λέει Άφρο. Γιώργο, παρέτα να συμπουρκάτσεις εσύ και δεν λέει τι Άφρο. Το έτυχε να έχω κάτι εκκρεμότητες πάνω σε ένα project και πρέπει να κάτσεις έστω να δουλέψεις. Ναι ρε, πίστεψα σε, εγώ πίστεψα σε, Παντελάκη. Είναι με αξιά, έχω μια πολλά καλή ιδέα, ρε εγώ. Ναι, δεν είναι πισπέλα, ρε. Όχι, γιατί, άκου, αφού ο κύριος Παντελή μου θα πάρει ένα σοκ, εσύ θα πάρεις πάχο, γιατί δεν πιένετε εκεί να παίξετε κανέναν πέρτικο νόμα ερεψέν κιόλας, α! Κύριε Γιώργο, θα πάτε παβόν, έστησες σας η κυρία Εύα. Είναι που τη δουλειά σου, ρε Παντελάκουσες. Είναι που τη δουλειά σου. Και αν θέλει να συζητήσεις για να εκτονωθείς, να αλλάξουμε θέμα. Εξήγα μου το να το καταλάβω. Να αλλάξουμε θέμα, παιδί μου, να συζητήσουμε για την πολιτική του ΑΚΕΛ στο εθνικό θέμα. Κύριε Γιώργο μου, έρευτο, παρακάνε. Μα συγγνώμη, ας σε φέρει ο άλλος. Κύριε Γιώργο μου, σε παρακάνε. Είμαστε, ρε. Εφάμε να τσορέψω καρά, όλο έτσι ρε πιλάπι, μην αρκεψε τώρα. Ένα μαζί στα λούλα ίσως στο μαζί. Μα δάρε, σας παρακάνε. Λοιπόν, έχει δίκιο ο Χαρίτος, σε πάση περιπτώσει, αλλά έχει δίκιο και ο Σαβάκης. Νομίζω είναι καλά πάμε το στο σιβέτο, θα πιάνε καλά ωραία. Να πάμε ρε, να πνεύσουμε και οξυγόνα, να ξυπνήσουμε πρωί, να παίξουμε καλά πέρτικο, ώστε το μεσημέρι να το εξήσουμε. Να το γεμάζεις στις αδιές. Βέβαια, να έρθεις Σαβάκη μου, θα έρθεις με το θείο σου Μουρκάτορα. Να κι όλοι σιβέτο. Όχι, σιβέτο δεν θα πιάσεις. Πάμε για να παίξουμε καλά πέρτικο, και πάμε για να μας παίξει ο Σαβάκη. Σούλα, θέλεις να κάνουμε λίγο γκουσκούς? Α, πιθανίσκω για γκουσκούς, κυρία Άφρο. Πες μου, άκουσες τώρα τελευταία αν καμιά γνωστή εγέννησε μέσα σε διπλοκάμπινο. Μέσα σε διπλοκάμπινο? Όχι, δεν άκουσα τίποτε. Γιατί άκουσες εσύ? Όχι, όχι, όχι. Πάντως για να γεννήσει μέσα στο διπλοκάμπινο πρέπει να καμιά γορκάτισσα. Μη κάκος σου, κυρία Άφρο, είσαι καλά? Ναι, ναι, μια χαρά είμαι. Πες μου να σε ρωτήσω κάτι, εσύ που ακούεις πολλά και λες ακόμα παραπάνω. Όσο για τούτον ειδικότητά μου, αρέσκει μου να βοηθώ τον κόσμο. Για να μαθαίνει τον πουλαλίο ένας για τον άλλον, κάνω ψυχικό. Μάλιστα. Μ' άκουσες, η Εύα, να πάει υπόψη τίποτε στη Λεμεσό για καμιά συναυλία. Όχι, δεν άκουσα τίποτε. Σε σιγουρή. Ναι, γιατί ρωτάς? Τίποτε, κάτι δικό μου. Είναι αφού τούτη κανόνιζε να πάει το Σαββατοκυριακό με τον κύριο Γιώργο στην Πάφο. Κανόνιζε να πάει και στη Λεμεσό. Όπως το είπες, κανόνιζε. Ναι, θα πας εν τελικά. Δηλαδή σου φαίνεται πολύ περίεργο να κανόνιζε τώρα να πάει με άλλον άντρα στη Λεμεσό. Νομίζω, κύριε Άφρο. Δυνατό. Αχ, Σούλα, κάμνεις σαν να σε δεν ξέρεις σε ποιαν κοινωνία ζούμε. Τη σήμερα ημέρα δεν πρέπει να έχεις εμπιστοσύνη ούτε στον άντρα σου. Γιατί τώρα λες τον κύριο Φρούλα, είχε κανένα πρόβλημα με τον κύριο Παντελή? Όχι βέβαια. Και σε παρακαλώ, μην είσαι περίεργη. Δεν μου αρέσουν εμένα τα κουτσομπολιά. Κόρισε μου, Λαν! Είτε μαζί το σκέδιο κόρη που έκαμε στα μαλλιά σου. Να πάμε στην αυλή, αφιά μου. Σου ήταν ανάγκη να γυρίσω όμως την ξαξά. Σαν ποια?
Τι τσακσά, κόρη μου, ανοίξτε να μου ανοίξει τσακσά. Θεία έλεος, είπα σου να μην ανακατεβέσαι σε πράγματα που δεν σε αφορούν. Καημένη μου να λείψω εγώ να σας παρατζέλνω να μέσα δένα, καταστραφείτε όλοι σας. Σάβια μου, πρέπει να φύγουμε, θα γίνεται χαμός στο γήπεδο. Ναι, έτσι, ποιος τραβά, είπαμε. Ο Χατζηγιάννης, θεία μου. Μα ο Χατζηγιάννης, τις Χατζηπιστούς, που τους καπέδες. Μάνα μου, κόρη, μαζί κόμμα, γίνος κόρη. Τελευταία φορά που τον άκουσα εγώ τον να τραγουδά, έλανε τσαπτιστά στον κάμπο της Φανούς, της κόρης του Χατζηθεμιστοκλή. Άντε ρε, Βία. Τζούλια, πάμε να φύγουμε και αργήσαμε. Ε, πάμε κόρη μου, λέτε, να σας δω πολύ διαπορικά, δυο σουτζούκο, να σου τεναμασάτε. Άλλη φορά, θεία μου. Άλλη φορά. Ε, καλά, εντάξει, αλλά χαιρετισμούς καλό, α. Χαιρετισμούς θα δώσεις στο Χατζηγιάννη που τη χαμπούλα της Χατζημαρίας να του πείτε. Μάνα μου, κόρη, η μακαρίτισσα, η μάνα μου, και η μάνα τη Χατζηπιστού ήταν φιλενάδες. Σαν πολλούς χατζίδες δεν έχετε στην Κύπρο. Μουτσάς, Παντελάκη, μουτσάς. Είσαι καλός στο Σιμαή. Κοιτάξτε να δείτε, ρε Γιώργο, λέω ότι είμαι καλός. Μια φορά έπιαζα δυο λαούς, τέσσερα πετύσια και 46-47 τζίπτες. Είσαι καλός, στο λαφαζνίκι. Ωε ρε, σώρα που σου λέω, έτσι μιλούμε τώρα πριν 10 χρόνια. Γιατί τότε έζησε θύραμα, τώρα έζησε 10 χρόνια λαφαζάνηση σου. Πάνε ρε Γιώργο, δεν τον πειράζει, το λοιπόν, ακούστε τώρα που να πάτε, αν μένει κουτσέ κανέναν πέρτικο, γύρεψετε να βρείτε λίγα μανιτάρκα, κανέναν καράουλο, να μπαίνει ακόμα στα σχάμια. Αν έβρουμε μανιτάρκα και καράουλο, σαν μας αφήκας. Δηλαδή, ρε Γιώργο, ποιος σου το παραλάλησε, να. Ήταν να σου με την πέρτη κάνει στην Πάφο, ξαφνικά να πάει μες τα όρη και τα παραράνα και μιας περτίτσα. Ως δαμέ ρε Παντελά, ως δαμέ, α! Πετάς σου και ο σιμέτσου και περτίτσα και πάμε ποτέ, α! Ε, καλά ρε γαλουσί, τι είναι αραστεία ρε καλά! Μας τούν το θέμα δεν σηκώνει αστεία, ρε άκουσες! Απαναδία, παπά, δεν μπορείς να ζητήσεις αδιέ. Για να μένεις πάει στα πιάτα. Είναι το υπνοδωμάτιό μας. Θάλαμο στρατοπέδου για φαντάρους. Βρωμούν τα αρβίλα, φιέτα που δάμε. Εάτε ρε αφρούλα μου, μην μου κάνεις έτσι αγάπη μου. Ένα σηκωστό που το χάραμε να πάω στο τσινί. Θέλει τσιν την ώρα να μάθω να σάζω τα πράγματα μου και να σε ξυπνήσω για σένα, δεν είναι σωστό. Και με ποιο θα πάει στο τσινί. Αου! Με τον Γιώργο τον καρά όλο μάγα. Λες μου αλήθεια, μου ξανά καταλήξεις σε κανέναν καταγώγιο. Ωραία, αγάπη μου, προσβάλλεσαι. Δηλαδή, αφήνω εγώ το αγαπημένο μου σπορ το κυνήγι για να βρεθούμε στα καπαρέτια καταγωγή. Κοίταξε να σου πω. Δεν σου έχω καμία εμπιστοσύνη πλέον. Από τη στιγμή που αφέτησε τον λόγο σου και είπε στη Σάβια ότι δεν γέννησε μέσα στο διπλοκάμπινο, όλα τα περιμένω από σένα. Και μη μου παίζει την αφόμα περιστερά. Όχι, αγάπη μου, αν θα παίξω, να παίξω αθώα περιστερά, όξα καμιά αθώα τζίκλα. Άμα να έχετε τα αστεία σου, νερόβραστα, τσίπου τα κολοκούθια. Τέλος πάντων, να πέσουμε να κοιμηθούμε να είμαστε φρέσκοι το πρωί. Ναι, και επειδή θέλω κι εγώ να είμαι φρέσκια το πρωί, κανόνισε να μην ροχαλίζεις, διότι θα λάβω δραστικότερα μέτρα. Δηλαδή, την άλλη φορά σειρές με μαντόφλα, τώρα τι θα μου σειρείς. Το άρβυλο. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Τα πρόβατα για το κινησόγι. Ναι, θέσαι εδώ. Τη βουρκάνη βρεστή. Ήβρα, να θέσαι. Έβαλες ζυμανίες μέσα. Δεν τα δουλειά, δεν χωρίς ζυμανία, να θέσαι. Και εμείς να πιάμε και διάλογο κάνει κατά ξύλο με την πινιά μας. Εντάξει, να δε κανύχτα. Ένα λεπτό, ρε Σαβάκη. Το πλέον έβαλες το γιαγό που σου είπα. Ναι, θέσαι, θα βρουν τα καλώσα, τα βρουν τα μένα. Και τα φουσέκια. Ναι, δεν θα πάει, δεν κουράσεις το καλύτερα, βάλτε το φοβάτε. Εντάξει, θα δε κανύχτα, Do si la sol fa mi re do. Χριστάκη, ξανασκέφτου το γύρο. Ξανασκέφτου το να χαρείς. Άκου τον κύριο σου πριν να αργά. Παπά, κάνω το μόνο για τα λεφτά. Θα μισθώ για τα λεφτά, για μαλλιά. Είναι σωστό να πάω δουλεύει μέσα στον υπόκοσμο για τα λεφτά. Θα πάθεις και θα μάθεις, λαλό σου το Χριστάκη. Γιώργο μου, ξέρω πολλά καλά να μου κάνω. Εντάξει, άδε καλή νύχτα. Καλή νύχτα.
Είμαι κοπελούθια να δεις χαΐρι. Σαββάκι! Ε, Σαββάκι! Να πω γίνεται. Πάρε εγώ, έλεισε, εντάξει, πας στο πάπλο αν πω έτσι. Παναγία μου, τι έσαν τα πόθηκια, αφού είσαι τα χέρια μου, Σαββάκι. Γιατί έπαιξε. Επειδή ο Ιτσακάρος σου τράφει έτσι, δεν το πω, το πατροχή. Ποιος σου είπε να τον Ιτσακάρη. Αφού σε κερέβεσαι. Ωραία μου, Θεέ μου, και δώσ' μου υπομονή, να μεν τον πιάω Να σ' αρέσει πολλά ο σύντροφος ο Παπακοσταντίνου, α! Έχει πολλά ωραία τραούθκια! Χαιρετίζουμε τα λοιπόν στην εξουσία! Εγώ κρατάω την ουσία, ε, κι ονειρεύομαι! Κι άλλα πολλά ρε ποτούτα! Ένα μου να κάνω μεν... Ωπα! Ε, κουμπάρε! Έτσι όπως ήταν τα πράγματα, ο μάστρος μου δεν μπορούσε, ε, κάποιον έπρεπε να πάρω κι εγώ μαζί μου, ναι! Ρε, understand, ρε! Ρε, understand! Understand, no understand, you can't 400! Παίρνω την κιθάρα μου και τραγουδάω. Σας αγαπάω, μα δεν παντρεύομαι. Είμαι μια γυναίκα που ανέβηκα ψηλά. Sorry, δεν αντέχω άλλο πια την κοριαδιά. Εκαταρία, γεια, θα πιένω αριστερά μες στο μαϊκό. Sinulla de